Η δίθεν στέψη της Ζωής Κωνσταντοπούλου, βασίλισσα της Ελλάδας, θα είναι η εκδήλωση της χρονιάς και τη διοργανώνουν χρήστες του διαδικτύου στο Facebook, αποθεώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πολυσυζητημένη πρόεδρο της Βουλής. Τα σχόλια δε το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Ψωμί Ελίτσα και βασίλισσα Ζωήτσα. Θεάρα, η καλύτερη απ' όλες. Επιτέλους να μπαίνει σε μια σειρά αυτή η χώρα. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι δεν θα χάσουν την εκδήλωση με τίποτα, ενώ άλλοι τις βρήκαν και υποκοριστικό. Όλοι για τη Ζωζό. Δεν το χάνω με τίποτα. Φαντάζομαι ότι είναι παιδικό της όνειρο. Θα έχει αυστηρό dress code ή να πετάξω ένα σεντονόμπλουζο τύπου φίλης και να έρθω. Η έμπνευση των θαυμαστών της δεν έχει τέλος. Άλλωστε φαντάζεται ως κακιά μάγισσα να προεδρεύει, ζητώντας την καρδιά της χιονά της ένα κουτί. Άλλοι απλά δηλώνουν τη λατρεία τους, δημιουργώντας το I love Ζωή. Κάποιος την έκανε χαρτονόμισμα, λίγο υποτιμημένο βέβαια, των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ενώ δεν λείπουν και οι διάλογοι, πάνω σε διάφορα ενσταντανέ, όπως αυτό με το Λαφαζάνη που τη ζητά την άδεια για να πάει τουαλέτα. Αλλά και με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο που της λέει ότι πρέπει όλοι να ψηφίσουν τη συμφωνία για να το πάρει πίσω στο τέλος τρομαγμένος. Πολλοί τη φαντάζονται να ζητά με το γνωστό αυστηρό της ύφος από τον Πρωθυπουργό να της δείξει τη συμφωνία. Και φυσικά, ως βασίλισσα, της ταιριάζει καλύτερα μια άμαξα. Σε δεύτερη σελίδα που δημιούργησαν οι θαυμαστές της στο διαδίκτυο έβαλαν τίτλο «Συγκέντρωση αποθέωσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου» και καλούν τους χρήστες του διαδικτύου στη συγκέντρωση αποθέωσης της Προέδρου της Βουλής του τρίτου πιο δυνατού ανθρώπου στην Ελλάδα, όπως λένε μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, της πιο δυνατής γυναίκας στην Ελλάδα. Ζωή σε είδωλο και σε αυτό το event ο κόσμος καλείται να σε λατρέψει, λένε. Με πολλούς να απαντούν ότι θα πάνε να αποθεώσουν τη θεά. Εδώ οι χρήστες την εμφανίζουν πιο άγρια. Ως Ζήνα, πάνω στο έδρανο του Προεδρείου έτοιμη να ηρεμήσει τους άτακτους βουλευτές με το σπαθί της. Ή να ξεκαθαρίσει με μελιστάλακτο τρόπο ότι όσοι βουλευτές κάνουν φασαρία θα τους πετάξει έξω την αίθουσα της Ολομέλειας. Για τους πιο προχωρημένους η ζωή μεταμορφώνεται σε γκάγκστερ. Για άλλους γίνεται μπαμπούλας, για άτακτα παιδάκια. Κάποιοι το ρίχνουν στον εξορκισμό με πρόταση μομφής. Ή την εμφανίζουν να απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη που τη ρωτά για τα μνημόνια ότι ξέρει καράτε. Ενώ υπάρχουν και αυτοί που προειδοποιούν ότι η ζωή μπορεί να δει μέσα από τις κάμερες όταν κοιτάζει το φακό. Υπάρχει όμως και τρίτη σελίδα αφιερωμένη στην Πρόεδρο της Βουλής με τίτλο «Θέλουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για Πρωθυπουργό της Ελλάδας». Τα σχόλια δικά σας.